Ήμουν της άποψης ότι δεν θα ξαναδω πάντως, και αυτό στηρίζεται στην κλινική εικόνα την οποία είχα. Ο Μεγακλέος της Κύπρου. Κραυγή μεγάλη να βγαίνει από τον Μάριο. Οπότε. Έμεινε για 9 ολόκληρους μήνες καθυλωμένος σε αναπηρικό καροτσάκι. Για τον 40χρονο συγγραφέα Μάριο Στυλιανού, η προοπτική να ξαναπερπατήσει ήταν στόχος ανέφικτος σύμφωνα με τις δυνατότητες της ιατρικής επιστήμης. Όμως η δύναμη της πίστης, ένα όραμα και η επιθυμία του Απόστολου Βαρνάβα, του ιδρυτή της Εκκλησίας της Κύπρου, όπως εξομολογήθηκε ο ίδιος ο Μάριος Στυλιανού, έπαιξαν καθοριστικό ρόλο για να μπορέσει να σταθεί και πάλι στα πόδια του. Οι γιατροί μου είπαν ότι δεν υπάρχει θεραπεία, μπορεί να ρωτήσει ο γιατρός μας, ότι δεν θα ξαναπερπατήσω στη ζωή μου. Σάββατο 12 Μαρτίου 2005. Είναι η στιγμή που ο παραπληγικός πέταξε το αναπηρικό καροτσάκι μπροστά στα έκπληκτα μάτια των πιστών και βγήκε υποβασταζόμενος από τον Ιερό Ναό, όπου βρίσκεται ο τάφος του Απόστολου Βαρνάβα στην κατεχόμενη Αμόχωστο. Μάλιστα κατάφερε να κατέβει και τα 25 σκαλιά που οδηγούν στο σημείο όπου ετάφει ο Άγιος για να προσκυνήσει. Με δάκρυα στα μάτια, η γιαγιά του Μάριου γονατίζει μπροστά του και ευχαριστεί τον Θεό για το απρόσμενο δώρο που προσέφερε στην οικογένειά της. Σε κλάσμα των Εστερλέτου, όπως είδα το πρόσωπο του Μάριου, σήκωσα τα μάτια μου ψηλά στον τρούλο της εκκλησίας και είδα μία λάμψη. Ο 40χρονος υποβλήθηκε το περασμένο καλοκαίρι σε μία λεπτή χειρουργική επέμβαση στον Αυχένα. Μόλις βγήκε από το χειρουργείο, οι γιατροί του είπαν ότι παρουσιάστηκε μία επιπλοκή και δεν θα μπορούσε να περπατήσει. Είχε μία πλήρη παραπληγία, δηλαδή δεν ήταν σε θέση να κουνήσει καθόλου τα πόδια του καμία σύσπαση νομικών ομάδων, αλλά και ηλεκτροφυσιολογικά είχα ενδείξεις ή τεκμηριωμένα ευρήματα ότι η μεταφορά στο μητροφορείο μέσω του νοτιού μυελού στο ένα πόδι δεν υπήρχε καθόλου, ενώ στο άλλο πόδι ήταν πολύ άμυδρα. Παρά την αρχική απογοήτευση, ο Στυλιανού δεν άφησε ποτέ να ελπίζει σε ένα θαύμα. Όπως μας είπε ο ίδιος, ένα βράδυ ο Απόστολος Βαρνάβας εμφανίστηκε στον ύπνο του και του έδειξε το δρόμο προς τη λύτρωση. Γράψε ένα βιβλίο για τη ζωή μου και μόλις τελειώσεις πήγαινε στον τάφο μου στην Αμόχωστο και θα περπατήσεις, του είπε. Και ο Μάριος εκπλήρωσε την υπόσχεσή του. Ήταν οι τρεις πατέρες γονατιστοί στην Αγία Τράπεζα και δίπλα ο πάτερ Ισαΐας και όρθιος και όρθιος και ο πατέρας ο Γαβρίλ. Τον άμποτε λέγαν τον ψαλμό, έβλεπα τον Άγιο να έρχεται με το Ευαγγέλιο και να μακλώνει το χέρι το δεξί. Άκουσα μια κραυγή, κραυγή μεγάλη να βγαίνει από τον Μάριο. Οπότε είδα ότι σηκώθηκε από το αναπηρικό για μια στιγμή που από όπου και αν η κραυγή από το αναπηρικό. Με το συγκλονισμό και το παραλήρημα εκεί του κόσμου όλου που δάκρυζαν εκεί, είδα ότι σπαρταρούσε. Ήταν η πρώτη φορά που οι αρχές τα κατεχόμενα έδωσαν άδεια στους Ελληνοκύπριους να επισκεφτούν τον Ιερό Ναό την ώρα της Θείας Λειτουργίας. Μόλις οι Τούρκοι στρατιώτες άκουσαν την κραυγή από τα χείλη του ασθενούς και τον είδαν να σηκώνεται από το καροτσάκι και σιγά σιγά να βγαίνει από την εκκλησία, έμειναν με το στόμα ανοιχτό. Γονάτισαν και αυτοί στο έδαφος, βλέποντας ένα θαύμα να εκτελήσεται μπροστά στα μάτια τους. Έβλεπα ότι σαν να δεχόταν ηλεκτροσόκ. Τα πόδια του τα έκυρα τα νεκρά που τους αντικρίζα. Βλέπα ότι και λέγω, Θεέ μου, είναι εμφανής το θαύμα. Ο γιατρός του 40χρονου Μιχάλης Πρωτόπαπας επιμένει ότι πριν την επίσκεψη στον τάφο του Απόστολου Βαρνάβα, ο Μάριος ήταν αδύνατο να περπατήσει. Δεν έχει καταφέρει ακόμη να εξετάσει τον ασθενή, αλλά με τα δεδομένα που γνωρίζει από τον ιατρικό φάκελο, είναι σίγουρος ότι η ξαφνική βελτίωση δεν μπορεί να οφείλεται σε ιατροφαρμακευτική αγωγή. Σε αυτά τα οποία είδαμε ότι στην τηλεόραση είναι αρκετά αποδεικτικά ότι μπορεί να περπατήσει. Ο γιατρός μου έδωσε φάρμακα σήμερα και φυσιολογική. Μάλιστα.
Εδώ και τρεις ημέρες ο Μάριος Τηλιανού αισθάνεται αναγεννημένος. Με τη βοήθεια της συζύγου του αλλά και του πνευματικού του, πατέρα Γαβρίλ, σηκώνεται ανατακτά χρονικά διαστήματα από την καρέκλα για να δυναμώσουν τα πόδια του. Ήδη ακολουθεί φαρμακευτική και φυσιοθεραπευτική αγωγή. Αισθάνεσαι δυνατά τα πόδια σου τώρα, ε? Αισθάνεσαι δηλαδή ότι θέλεις χρόνο, πρέπει να είναι καθαρά θέμα χρόνου. Υπάρχουν όμως και κάποιοι που ισχυρίζονται ότι δεν υπήρξε κανένα θαύμα και ότι όλα ήταν μια καλωστημένη πλεκτάνη από τον πρωταγωνιστή αυτής της ιστορίας. Οι ισχυρισμοί αυτοί ενισχύθηκαν από μερικές αντιφάσεις, στις οποίες φέρεται να επέπεσε ο 40χρονος όταν άρχισε να εξιστορεί τα γεγονότα. Όμως κάτι τέτοιο δεν έχει αποδειχθεί. Προλίγο, είμαστε στον γιατρό εδώ, τον πήρε στη Γερμανία, τον έστειλε να χειρουργεί και του μίλησε. Ότι περπάτησε, απίστευτο αυτόν τον κλίμα. Οι Γερμανοί. Ο Γερμανός εκεί απίστευτο. Όλοι μένουν στην εικόνα ενός ταλαιπωρημένου ανθρώπου που κατάφερε με τη δύναμη της πίστης και την άνωθεν βοήθεια να γλιτώσει από τον εφιάλτη της ακινησίας. Και αν αυτό ισχύει, είναι σίγουρα ένα από τα μεγαλύτερα σύγχρονα θαύματα. Θα μείνουμε λίγο στην ιστορία. Θα συνδεθούμε με την Κύπρο, με τον τηλεοπτικό σταθμό Σίγμα. Θα βρούμε εκεί τον συνάδελφό μου, τον κύριο Δημήτρη Μανουσάκη. Καλησπέρα, κύριε Μανουσάκη. Καλησπέρα σας από τη Λευκωσία. Επίσης έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή και τον κύριο Μιχάλη Πρωτοπαπά. Ένα πρόσωπο κλειδί σε όλη αυτή την ιστορία. Είναι νευρολόγος, γνωστός, εξαιρετικός γιατρός και ο γιατρός ο οποίος είδε τον κύριο Στυλιανού. Κύριε Πρωτοπαπά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας από τη Λευκωσία. Θα ξεκινήσω από εσάς, κύριε Πρωτοπαπά, γιατί εδώ είναι η πρώτη φορά που ακούμε μια ιστορία με τέτοια χαρακτηριστικά. Οφείλω να πω ότι πιστεύουμε στο Θεό. Μια δυσπιστία έχουμε πάντα σε τέτοια θέματα. Εδώ λοιπόν ο άνθρωπος φέρεται να είναι παράλυτος, να έχει έρθει σε εσάς να τον έχετε εξετάσει, 6 μήνες είναι παράλυτος και το Σάββατο το πρωί να ξαναστέκεται στα πόδια του. Εσείς πότε τον εξετάσατε αυτόν τον άνθρωπο? Κύριε Ευαγγελάτο, πρώτα απ' όλα να σας πω ότι και εγώ στην αρχή είχα μια δυσπιστία στην όλη υπόθεση. Τον κύριο Στυλιανού τον είχα εξετάσει για πρώτη φορά τις 11 του Νιόβρη το 2004. Νοέμβριο λοιπόν. Μάλιστα, το 2004. Με είχε πληροφορήσει ότι τον Ιούνιο του ιδίου χρόνου, δηλαδή πριν 9 περίπου μήνες, είχε υποβληθεί σε μια χειρουργική επέμβαση στον Αυχένα. Αμέσως μετά το χειρουργείο είχε μείνει τετραπληγικός, δηλαδή δεν ήταν σε θέση να κουνεί καθόλου τα άκρα του και τα τέσσερα. Εισήχθη κατεπηγόντως ξανά στο χειρουργείο μετά από λίγες ώρες και μετά τη δεύτερη επέμβαση ήταν... Ήταν σε θέση να χρησιμοποιεί τα άλλο άκρα, τα χέρια του. Όταν ήρθε λοιπόν σε εσάς, ήταν παράλυτος στα πόδια, για να τα πούμε. Ήταν παραπληγικός, ήταν καθυλωμένος σε αναπηρικό τροχοπάθισμα. Αυτός ο άνθρωπος, όπως εσείς τον εξετάσατε, θα μπορούσε να έχει βελτιώσει την υγεία του με κάποιον άλλο τρόπο, με φάρμακα, με αγωγή, με ασκήσεις, με οτιδήποτε άλλο? Κατά την δική μου άποψη, όχι. Θέλετε να πείτε, κύριε Πρωτοπαπά, ότι η εκδοχή που εσείς δίνετε σε αυτό το οποίο είδατε, ποια είναι? Η εκδοχή για το ότι επερπάτησε είναι για το ότι ήταν καθυλωμένο στο αναπηρικό τροχοκάθισμα. Για το ότι περπάτησε. Για το ότι που περπάτησε. Τι να σας πω, κύριε Ευαγγελάτο, εγώ δεν έχω με τις δικές μου τις γνώσεις και την δική μου την εμπειρία, δεν είμαι σε θέση να εξηγήσω το γεγονός ότι έχει περπατήσει. Θα ρωτήσω κάτι που ξέρω ότι σας ετέθη σαν ερώτημα. Υπάρχει περίπτωση αυτός ο άνθρωπος να προσπάθησε να σας παραπλανήσει, γιατρέ, όταν ήρθε και τον εξετάσατε και ήταν παράλυτος? Κύριε Ευαγγελάτο, τι να σας πω, θέλω να πιστεύω ότι έχω αρκετή εμπειρία να μπορώ να ξεχωρίζω κάποιον ο οποίος προσπαθεί να με ξεγελάσει ή όχι. Επίσης, εκτός από την κλινική εξέταση, η οποία είναι μεν υποκειμενική, αλλά μπορεί κάποιος να δει τι γίνεται με έναν ασθενή, τον είχα υποβάλει και σε ηλεκτροφυσιολογικές εξετάσεις. Συγκεκριμένα, του είχα κάνει τα μαγνητικά προκλητά δυναμικά. Είναι μία μέθοδος. Ναι, μην τα πούμε τόσο επιστημονικά. Εσείς λέτε ότι του κάνατε και εξετάσεις τέτοιες με μηχανήματα. Είχα δώσει αντικειμενικά παθολογικά ευρήματα, τα οποία ήταν συναφή με την κλινική εικόνα. Θέλω να έρθουμε τώρα στον συνάδελφό μου, τον κύριο Μανουσάκη. Κύριε Μανουσάκη, εσείς κάνατε το ρεπορτάζ και σήμερα. Τι εικόνα έχετε σχηματίσει? Η εικόνα που έχω σχηματίσει είναι αυτή η εικόνα την οποία έχει σχηματίσει ο περισσότερος κόσμος, ότι πρόκειται για ένα θέμα, ένα θαύμα όπως φέρεται να έγινε, το οποίο συζητείται συνεχώς και παντού εδώ στη Λευκωσία και σε βεβαίως σε όλη την Κύπρο.
Να πούμε όμως, πριν μιλήσουμε περισσότερο για το θέμα αυτό, Νίκο, αν μου επιτρέπεις, ναι, ότι την ώρα που πήγαμε να συναντήσουμε σήμερα τον κύριο Μάριο, τη μέλουσα σύζυγό του, την κυρία Νίκη, και τον γέροντα Γαβριήλ, βρεθήκαμε προεκπλήξεως πραγματικά, γιατί εκείνη την ώρα ο γέροντας Γαβριήλ σήκωσε το τηλέφωνο και του υπόθηκε από την άλλη άκρη του στήριγματος ότι εκείνη την ώρα είχε συντελεστεί και άλλο ένα θαύμα. Αυτό που λέμε το λέμε με όλη τη συνέστηση της σοβαρότητας, γιατί ήμασταν μπροστά, ήμασταν παρόντες την ώρα που ο γέροντας Γαβριήλ μας είπε ότι εκείνη την ώρα είχε ανθρώπους οι οποίοι του έλεγαν στην άλλη γραμμή του τηλεφώνου, βεβαίως, στα κατεχόμενα, στο κατεχόμενο μοναστήρι του Αποστόλου Βαρνάβα στην Αμόχωστο, ότι η εικόνα του Αποστόλου Βαρνάβα έβγαζε μύρο. Τη σκούπιζαν και εξακολουθούσε να βγάζει μύρο. Βρισκόμασταν δηλαδή μπροστά σε άλλο ένα φαινόμενο, το οποίο πολλοί το χαρακτηρίζουν θαύμα. Άλλοι βεβαίως έχουν κάποιον άλλο λόγο να το χαρακτηρίσουν. Ας έρθουμε ξανά. Εμείς αυτό που βλέπουμε ότι είναι αντικείμενο συζήτησης, συζητείται παντού και συνεχώς από προχθές. Και σήμερα είχαμε το νέο αυτό θαύμα, όπως ας έρθουμε στην περίπτωση του Μάριου Στυλιανού. Εδώ λοιπόν συμβαίνουν τα εξής. Μιλάμε για ένα μοναστήρι, την εκκλησιά που είναι στην Αμόγωστο, στα κατεχόμενα. Ο άνθρωπος αυτός μας λέει, ο γιατρός του, ότι ήταν παράλυτος. Ξαναλέω, με βαθιά πίστη, ότι σε τέτοιες περιπτώσεις είμαστε δύσπιστοι. Και το λέω έτσι ανοιχτά για ένα λόγο. Γιατί πολλοί άνθρωποι κρίνουν την πίστη τους από αυτά. Και όταν κάποιος αποδειχθεί ότι είναι απατεών, δεν μιλάω για τη συγκεκριμένη περίπτωση, το λέω γενικά, κλονίζεται η πίστη, ενώ δεν ισχύουν αυτά. Και ξέρω ότι και η Εκκλησία είναι εξαιρετικά δύσπιστη σε τέτοια γεγονότα. Έκανες το ρεπορτάζ, Δημήτρη, μίλησες νομίζω και με τον ίδιο αυτόν τον άνθρωπο. Ναι. Τι εντύπωση έχει σχηματίσει. Ο Μάριος Στυλιανού, Νίκο, να πούμε ότι δεν είχε απολύτως κανένα πρόβλημα, γιατί πρέπει να το αναφέρουμε, δεν είχε απολύτως κανένα πρόβλημα υγείας. Ήταν ένας φυσιολογικός άνθρωπος μέχρι πέρσι την Άνοιξη. Ναι, μέχρι πέρσι την Άνοιξη. Όταν παρουσιάστηκε ένα πρόβλημα στον Αθιένα, άρχισε να νιώθει τα πόδια του και τα χέρια του, τα άκρα, όπως είπε προηγουμένως και ο γιατρός, να μουδιάζουν, να μην μπορεί να τα ελέγξει, να μην μπορεί να τα αισθάνεται. Πήγε στη Γερμανία, επισκέφθηκε τη Γερμανία, είδε ορισμένους γιατρούς, από εκεί πήγε στη Βρετανία, στο νοσοκομείο Parkside στο Λονδίνο, όπου υπευλήθη σε δύο εγχειρήσεις. Οι εγχειρήσεις αυτές, οι δύο επεμβάσεις. Οι επεμβάσεις έγιναν πριν. Για να μην πούμε τα ίδια, είναι αυτά που μας είπε ο γιατρός, μένει παράλυτος τελικά μόνο στα πόδια και φτάνει να τον εξετάσει ο γιατρός που είναι κοντά μας απόψε, ο κύριος Πρωτοπαπάς, ο οποίος τον βρίσκει και κλινικά αλλά και εργαστηριακά. Να πω μια λεπτομέρεια η οποία ενδιαφέρει. Οι γιατροί στο Λονδίνο του είχαν πει ότι χρειάζεται λίγος χρόνος, ούτως ώστε να δυναμώσουν τα πόδια του. Και να μπορεί να σταθεί σε αυτά. Να έχει τη δύναμη να σταθεί στα πόδια του. Να πούμε ότι. Ένα λεπτό τώρα. Μιλήσαμε σήμερα με τον κύριο Μάριο. Μας είπε ότι οι γιατροί του είχαν πει μάλιστα μετά από 2 ή 3 μήνες θα αρχίσει πλέον να δυναμώνουν τα πόδια του και θα είναι καλύτερα. Ωστόσο ο ίδιος ένιωθε ακριβώς το αντίθετο όπως μας είπε. Αυτό που λες πάντως. Ένα λεπτό δίνει μια διάσταση τώρα. Είναι κάτι άλλο. Οι γιατροί λοιπόν λέει στο Λονδίνο του είχαν πει ότι σιγά σιγά τα πόδια θα δυναμώνουν. Και στρέφομαι στον κύριο Πρωτοπαπά. Κύριε Πρωτοπαπά, από την εξέταση που κάνατε εσείς, από την εικόνα, τον φάκελο του ασθενούς, προέκυπτε αυτό, ότι δηλαδή σύν το χρόνο θα βελτιωνόταν η υγεία του? Όχι κύριε Βαγκρατόλ, το εναντίο. Ο κύριος Στυλιανού παρουσίαζε μία παραπληγία, δηλαδή βαθμός μυϊκής ισχύος 0. Δεν υπήρχαν καθόλου εκούσιες στις πάσεις των μυϊκών ομάδων των κάτω άκρο. Αυτό με τον καιρό θα μπορούσε σιγά σιγά να αποκατασταθεί ή όχι? Κατά τη δική μου την άποψη, όχι. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος, λέτε, όσο εσείς τον εξετάσατε, ότι ήταν καταδικασμένος να περάσει την υπόλοιπη ζωή του στο αναπηρικό καρότσι? Οι πιθανότητες να επερνούσε τη ζωή του στο αναπηρικό καρότσι ήταν πάρα πολλές. Μάλιστα. Δημήτρη. Ο ίδιος ο κύριος Στυλιανού σήμερα μας είπε πραγματικά ότι ενώ οι γιατροί τον διαβεβαίωναν ότι μετά από 2-3 μήνες, μετά από ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, θα αρχίσει να επανακτεί τις δυνάμεις του στα πόδια, εντούτοις αυτός αισθανόταν κάτι διαφορετικό, δηλαδή να αδυνατούν τα πόδια του, γι' αυτό και καθυλώθηκε στον εμπειρικό καροτσάκι. Και το θαύμα, όπως υποστηρίζουν οι περισσότεροι, έγινε προχθές το πρωί, όπως είπατε κι εσείς, στον κατεχόμενο μοναστήρι του Αποστόλου Βαρνάβα. Εκεί που αισθάνθηκε τη δύναμη του Αποστόλου να του λέει «Σήκω, μπορείς να σταθείς στα πόδια σου». Ναι. Κύριε Πρωτοπαπά, εσείς τον εξετάσατε από τότε, από το Σάββατο και μετά? Τον εξέτασα σήμερα το πρωί, κύριε Ευαγγελάτο. Πείτε μας λοιπόν, τι είδατε σήμερα το πρωί? Το τι έχω δει σήμερα το πρωί, είδα έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν σε θέση να περπατήσει με τη βοήθεια ενός δευτέρου ατόμου, συγκεκριμένα σήμερα το πρωί με τη δικιά μου τη βοήθεια.
υπήρχε μία αδυναμία των κάτω άκρων, ναι. Παθμός μυϊκής ισχύος 3 έως 4, η μέγιστη μυϊκής ισχύς είναι το 5 και το 0 είναι η ελάχιστη. Υπήρχε ένας βαθμός μυϊκής ισχύος 3 έως 4 με μία αύξηση του μυϊκού τόνου. Τα βαθιά αντανακλαστικά τα οποία δεν μπορούσα προηγουμένως να έχω στον ασθενή σήμερα ήταν παρόντα. Όταν λέμε βαθιά αντανακλαστικά εννοούμε την ικανότητα του ασθενή να αντιλαμβάνεται το χώρο το βλέπει με τα μάτια του. Να ρωτήσω το εξής λοιπόν. Εσείς τον εξετάζετε ξανά σήμερα και βλέπετε έναν άνθρωπο με τελείως διαφορετικές αντιδράσεις πια σωματικές στα άρρωστα μέλη του. Μάλιστα. Μπορεί από κάποια, συγχωρήστε μου την επανάληψη, αλλά ας είμαστε δύσπιστοι. Μπορεί από κάποια φαρμακευτική αγωγή ή από οτιδήποτε άλλο ένας άνθρωπος σε αυτό το διάστημα να έχει παρουσιάσει αυτή τη βελτίωση? Δεν γνωρίζω μια τέτοια φαρμακευτική αγωγή. Ειδικά θα το τι χορηγούσα, κύριε Μιλάτο. Ναι, αν μου επιτρέπετε. Θέλω να δούμε και τον πατέρα Στυλιανό Καρπαθίου. Έναν πιερωμένο θεολόγο και ψυχίατρο που σεβόμαστε πάρα πολύ την γνώμη του. Πατέρα Στυλιανό, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Βαγγελάτο. Να ακούσουμε λίγο τον κύριο Μανουσάκη και θα σας δώσω αμέσως τον λόγο. Θα ήθελα να ρωτήσουμε τον γιατρό, επειδή το ερώτημα που τίθεται από πολλούς καλόβουλα, το ερώτημα που τίθεται είναι αν η παραπληγία ή η τετραπληγία έρχεται μετά από κάποιο δυστύχημα. Η παραπληγία ή η τετραπληγία έχει πολλές πιθανές αιτιολογίες. Έρχεται από μία βλάβη του κεντρικού στο κεντρικό νευρικό σύστημα θεωρούμε τον εγκέφαλο και τον νοτιό μυελό. Μην γίνουμε τόσο αναλυτικοί. Μπορεί να είναι λοιπόν από πολλά. Να είναι από πολλά. Πάω στον πατέρα Στυλιανό. Είπα πατέρα Στυλιανέ ότι είμαστε πάντα λίγο δύσπιστοι σε τέτοιες καταστάσεις και ξέρω ότι και η Εκκλησία έχει αυτή την άποψη. Έτσι. Είναι έτσι? Σωστά. Βεβαίως. Πείτε μας τη γνώμη σας. Ακούστε κάτι. Δυστυχώς και εγώ αναγκάζομαι αυτή τη στιγμή να βάλω στην κρυσάρα, ας το πω έτσι, της φτωχής λογικής μας, τον Θεό. Και το Ευαγγέλιο μας λέει ούτε εκπειράσεις Κύριο τον Θεό σου, να αποδέχεσαι αυτό το οποίο εκείνος δωρίζει στον κόσμο. Εγώ στη συγκεκριμένη περίπτωση και επειδή ακριβώς υπάρχει η λογική αυτή η αμφισβήτηση θα συνδέσω δύο πράγματα. Αυτό το οποίο είπε ο νευρολόγος, ο οποίος προηγουμένως μίλησε και τον οποίον είχα ακούσει και σε άλλο σταθμό, ότι ο συγκεκριμένος άρρωστος είχε ένα βαθμό μυϊκής ισχύος 0 και στα δύο άκρα. Και όχι μόνον αυτό, αυτό το γεγονός το κλινικό ταυτίζεται με τα εργαστηριακά ευρήματα. Ως εκ τούτου έχουμε ένα αντικειμενικό πρόβλημα. Και έτσι, με την αναφορά του στο Θεό, αυτό το αντικειμενικό πρόβλημα έρεται, αναιρείται. Δεν έχουμε πρόβλημα. Άρα, όποιος θέλει, πιστεύει ότι η χάρις και η δύναμη του Θεού, ο οποίος ενεργεί μέσα στον κόσμο και φανερώνει τη δύναμή του για την αγάπη την πολύ την οποία έχει προς τον άνθρωπο, το πιστεύει. Όποιος δεν θέλει το πιστέψει, δεν το πιστεύει. Άλλωστε, το όποιο θαύμα, κύριε Ευαγγελάτο, είναι μια εσωτερική υπόθεση της ψυχής του κάθε ανθρώπου. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Έτσι ακριβώς. Έχει τύχει στα χρόνια που είστε ιερωμένος να αντιμετωπίσετε τέτοια κατάσταση? Ακούστε, θαύματα τα οποία έχω ακούσει στο εξομολογητήριο είναι γεγονός, αλλά γεγονότα όμως τα οποία ο καθένας τα είχε μέσα στην καρδιά του κρυφά βαλμένα και το λέω με κάθε ειλικρίνεια και με το χέρι μου πραγματικά στην καρδιά. Ήθελα να τα κρατήσει μόνος του και σε πολύ ακόμη σοβαρότερα προβλήματα. Όπως, να το πω και αυτό, ναι. Και στην ιατρική μου διακονία είχα συναντήσει επίσης παραπληγία η οποία οφειλόταν, γι' αυτό σας έκανα προηγουμένως και αυτό το συσχετισμό και σε ψυχολογικούς λόγους, ψυχολογικούς και πιστέψτε με κύριε Ευαγγελάτο, 5 χρόνια αργότερα ο άνθρωπος αυτός περπατούσε. Κούτσε, όχι, περπατούσε μεν, αλλά είχε χολότητα. Να πάω τώρα ξανά στον Δημήτρη. Το Σάββατο το πρωί λοιπόν τι ακριβώς έγινε εκεί στο μοναστήρι? Όπως μας είπε ο ίδιος ο Μάριος Στυλιανού, ένιωσε κάποια περίεργη αίσθηση. Είδε μπροστά του, μας είπε, τον Απόστολο Βαρνάβα να έρχεται πίσω από την Αγία Τράπεζα, τρεις ανθρώπους να είναι γονατιστοί μπροστά στην Αγία Τράπεζα, κάπου θόλωσε το μυαλό του, όπως μας είπε, δεν μπορούσε να δει κανονικά, και τότε είδε με το Ευαγγέλιο τον Απόστολο Βαρνάβα να του λέει ότι μπορείς να σηκωθείς, μπορείς να περπατήσεις. Αυτά ήταν τα λόγια του Αποστόλου Βαρνάβα, όπως μας είπε ο Μάριος Στυλιανού. Εκεί, να πούμε ότι ένιωσε την ψυχική δύναμη και ήθελε να σηκωθεί.
Κάτι το οποίο έκανε, υποβασταζόμενος βεβαίως, δεν μπορούσε να σηκωθεί. Είναι τα πλάνα που βλέπουμε εδώ. Αυτό είναι το μοναστήρι του Απόστολου Βαρνάβα και εδώ είναι η στιγμή που βγαίνει από το μοναστήρι. Είναι η στιγμή που βγαίνει υποβασταζόμενος, γιατί όπως μας είπε και σήμερα, αισθάνεται πολύ καλύτερα, αισθάνεται πολύ καλά. Μπορεί και σηκώνεται, ωστόσο δεν μπορεί ακόμη να περπατήσει όπως θέλει να περπατήσει. Πρέπει να είναι υποβασταζόμενος και θέλει βεβαίως και βοήθεια για να σηκωθεί. Αισθάνεται πολύ ευτυχισμένος, γιατί μας είπε ότι οι προσευχές του έπιασαν στο Λονδίνο. Όταν νοσηλευόταν στην κλινική όπου έγιναν οι δύο επεμβάσεις, είχε ζητήσει από το Θεό να μην τον πάρει εκείνη την ώρα, επειδή έχει δύο παιδιά και να μην αφήσει τα παιδιά του μόνα τους. Και τότε ο Θεός, όπως μας είπε, του εμφάνισε τον Απόστολο Βαρνάβα, ο οποίος του είπε ότι θα πρέπει να επιστρέψεις στην Κύπρο, να βρεις τον γέροντα Γαβριήλ, τον οποίο δεν ήξερε, και θα γράψεις το βιβλίο μου. Αυτό και κάνει από τον περασμένο Σεπτέμβριο, δηλαδή δύο μήνες μετά την επιστροφή του στην Κύπρο, άρχισε να γράφει το βιβλίο του Αποστόλου Βαρνάβα, το οποίο θα είναι έτοιμο λίγο μετά το Πάσχα. Πήραν ειδική άδεια για να πάνε στα κατεχόμενα για να κάνουν αυτή τη λειτουργία. Είναι αυτό το γνωστό καθεστώς που ξέρουμε. Και ακούστηκε και αυτό ότι οι Τούρκοι στρατιώτες, λέει, έμειναν εκστατικοί, τέλος πάντων, και αυτοί μπροστά σε όλα τούτα. Δεν ξέρω, πατέρα Στυλιανέ, βαθύτερα μέσα σας πιστεύετε ότι όντως είναι θαύμα ή όχι? Ακούστε κάτι. Εγώ πιστεύω ότι ο Θεός δίνει τα σημεία της χάριτός του. Τα έχω δει. Τα έχω ακούσει, τα έχω βιώσει προσωπικά. Από εκεί και πέρα, εγώ θα σας πω ένα άλλο παράδειγμα του γέροντά μου, του αείμνηστου, ο οποίος υπέφερε από την νόσο τη συγκεκριμένη της εποχής μας και ο οποίος στα τελευταία του, όταν πήγαινε κάποιος να το ρωτήσει, «Γέροντα, τι γίνεστε?», απαντούσε, «Παιδί μου, γίνομαι». Αυτό είναι το σημείο της χάρης του Θεού. Όχι καθεαυτό το γεγονός, θα λέγαμε, της σωματικής του ίασης, αλλά της ψυχικής του ανάστασης. Για να ολοκληρώσω. Και πολλοί, να ολοκληρώσω, ξέρετε, μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας μας, πάρα πολλοί Άγιοι είχαν οι ίδιοι νοσήματα και δεν παρακαλούσαν τον Θεό να γίνουν οι ίδιοι καλά, παρότι είχαν το θαυματουργικό, την χάρη τη θαυματουργική, και έκαναν θαύματα ιάσης σε άλλους. Έτσι, ο στόχος και ο σκοπός είναι ακριβώς η ανάταση της ψυχής μας. Θέλω να κλείσουμε τον κύριο Πρωτοπαπά. Κύριε Πρωτοπαπά, σκοπεύετε να ζητήσετε μια παραπάνω έρευνα ιατρικά του όλου θέματος? Θα έχει ενδιαφέρον. Το τι έχω σκοπό να κάνω είναι να επαναλάβω τις εργαστηριακές εξετάσεις που είχα κάνει τον Νοέμβριο. Αυτό το έχουμε ήδη προγραμματίσει και θα γίνει την άλλη εβδομάδα. Εν πάση όμως περιπτώσει, το κυριότερο απ' όλα είναι το κλινικό έβριμα, το οποίο για μένα είναι ξεκάθαρο, κύριε Ευαγγελάτη. Ναι, γιατί είναι πιο αντικειμενικό, δεν έχει τον υποκειμενισμό, ίσως. Εσείς λοιπόν σκοπεύετε να το θέσετε κάπου, ίσως ένα συνέδριο, κάτι να, τέλος πάντων, να ψαχτεί λίγο παραπάνω αυτή η ιστορία? Δεν το έχω σκεφτεί κάτι τέτοιο. Το τι έχω κάνει σήμερα, έχω επικοινωνήσει με τους συναδέλφους στη Γερμανία, με τους οποίους είχε πάει για μια πιθανή δεύτερη επέμβαση τον Νοέμβριο. Οι οποίοι, όταν τους είπατε ότι αυτός ο άνθρωπος περπατά, τι σας απάντησαν? Απίστευτο. Απίστευτο. Είναι απίστευτο. Και ρώτηξα μάλιστα συγκεκριμένα τον νευροχειρουργό, τον καθηγητή, ο οποίος θα το χειρουργούσε, εάν επίστευε καμία φορά ότι θα ξαναπερπατούσε, και μου είπε, εσείς πιστεύατε? Και του είπα ότι ούτε εγώ πίστευα. Νίκο, αν μου επιτρέπετε, οφείλω να συμπληρώσω ότι τηλεφωνήσαμε στην κλινική όπου νοσηλευόταν. Δεν μιλήσαμε με τον ίδιο τον γιατρό, ο οποίος έκανε τις επεμβάσεις στον Μάριο. Μιλώ για αντικειμενικότητα. Πρέπει να τα πούμε ορισμένα στοιχεία τα οποία έχουμε. Μας υπόθηκε από την ιδιαίτερα, η οποία γνώριζε πάρα πολύ καλά την υπόθεση του κυρίου Μάριου Στυλιανού, ότι αυτό που είχε υποθεί στο Μάριο Στυλιανού ήταν ότι μετά την επέμβαση θα χρειαζόταν λίγος χρόνος μέχρι να επανακτήσει τις δυνάμεις στα πόδια του. Αυτό είναι το ένα θέμα, το οποίο μπορεί κάποιοι να το εκλάβουν διαφορετικά. Το άλλο θέμα είναι ότι είδαμε σήμερα τον κύριο Μάριο Στυλιανού, ο οποίος μας εξέπληξε με την ετοιμότητά του, με την ετοιμολογία του, με το πόσο αισθανόταν αυτό που του έχει συμβεί, παρά το γεγονός ότι χρειάζεται ακόμη να υποβαστάζεται για να μπορεί να σηκωθεί. Ο άνθρωπος από εκεί που ήταν καθυλωμένος, εφόσον είναι έτσι τα πράγματα, το να μπορεί έστω να στέκεται ακόμα και με βοήθεια. Και μας είπε και ο ίδιος ότι, ενώ του είχε υποθεί ότι σε 2-3 μήνες από τους γιατρούς στο Λονδίνο θα γινόταν καλά, θα μπορούσε να περπατήσει. Εκείνος αισθανόταν όλο και χειρότερα. Αυτός διαπίστωνε ακριβώς το αντίθετο. Μάλιστα. Και είχε καθυλωθεί στον Απειρικό Καροτσάκη. Λοιπόν, θα κλείσουμε εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα ο καθένας διαλέγει αυτό που θέλει για να πιστέψει σε αυτή την ιστορία. Το ξαναλέω ανεξάρτητα από την πίστη που έχει, γιατί η πίστη μας δεν κρίνεται από αυτά. Μακάρι ο άνθρωπος να είναι καλά και να πάει καλά. Αυτό είναι ίσως το πιο σημαντικό.